Καλώς ορίσατε σε ένα ολοκένουργιο επεισόδιο της σειράς Pokémon Infinite Fusion, επεισόδιο 9. Το προηγούμενο επεισόδιο χάσαμε το starter μας, το κτίριο με Electrode Fusion, δυστυχώς. Καταραμένη σπηγιά εκείνη. Έχω κάνει grind. Έχουμε 19 level το Klinglang. Πολύ ωραίο Pokémon, το έχω στον grind. Νικούσε τα Pokémon με one hit. Έχουμε Ivysaur, εξέλιξα τον Bulbasaur. Είχα πει στο προηγούμενο επεισόδιο ότι δεν θα τον εξέλιξα, αλλά έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, θέλουμε τα πιο δυνατά Pokémon που μπορούμε να έχουμε. Οπότε αναγκαστικά το έχω εξελίξει και πάμε και σε αυτό το Pokémon, το οποίο είναι θέμα τώρα. Γιατί αν θυμάστε καλά, είναι traded Pokémon. Δηλαδή έγινε απάντα αλλαγή. Και πάνω από 20 level δεν υπακούει στις συντολές μας. Οπότε ίσως να μην είναι τόσο σοφό να το χρησιμοποιήσω στη μάχη με τον Blue. Θα δούμε πως θα πάει βασικά η μάχη. Με αγχώνει λίγο αυτό, αλλά πιστεύω πως θα πάνε όλα καλά. Θα ξεκινήσω με το Klinglang. Γιατί είναι το δυνατότερο μου Pokémon και οπότε πρέπει να ξεκινήσουμε δυνατά. Και εσύ τώρα έχεις ένα Benmite. Τι είναι αυτό? Τι μπορεί να είναι αυτό? Πας για Sonic Boom. Πας ξανά για Sonic Boom. Okay, πας για... Πήγες για Quick Attack για κάποιο λόγο. Okay, σε σκοτώνουμε. Dust Ball. Εσύ θα σε Ghost. Εσύ θα σε Ghost. Αλλά είσαι... Κάτσε. Είσαι και Grumble Fairy. Οπότε... Όχι, δεν θέλουμε εμείς τέτοια ώρα. Ωραία. Το Gear Grind βαράει δύο φορές. Mime Pock. Είσαι Slowpoke, έτσι. Οπότε Thundershock είναι super effective. Δεν κάνει τόσο, αλλά... Super Potion. Αλήθεια τώρα. Θα παίξουμε και αυτό το παιχνίδι τώρα. Και Glusine. Εσύ είπαμε δεν υπακούς, οπότε αναγκαστικά πρέπει να πάμε στον Ivysaur. Και πόσο να κάνει το Razor Leaf? Κάνει. Γιατί δεν μπορείς να με βαρέσεις? Α, ξέρεις μόνο Stunspot και ξέρω εγώ. Ωραία. Bind δεν θα μάθουμε. Και νικήσαμε τον Blue πάρα πολύ εύκολα. Πιο εύκολα από ό,τι περίμενα. Υπερβολικά εύκολα. Αλλά ουσιαστικά τώρα οι δύσκολες μάχες τώρα ξεκινάνε. Πρέπει να πολεμήσουμε όλους αυτούς τους εκπαιδευτές. Και θυμάστε ότι μερικοί είχαν Dragon Rage Pokémon στην προηγούμενη προσπάθεια μας που κάναμε. Τώρα εσύ τι μπορεί να είσαι? Έλα βάρα το. Πρέπει να βαρέσεις Gear Grind, ωραία. Chanswine. Τι φάση με όλα τα Mamoswine σήμερα? Piloswine μάλλον. Ωραία. Ήταν και Chansey, μας έδωσε πάρα πολλά XP. Και πάμε λίγο σε αυτό. Να δείτε ότι δεν... Δυσκολεύεται να υπακούσει. Οπότε πρέπει να πολεμήσουμε τη Misty για να ξεκλειδώσουμε και καλά την ικανότητα να μας υπακούει. Οπότε θα πολεμήσουμε τη Misty με δύο Pokémon μόνο ή με τρία αναλόγως αν δεν κάνουμε Fusion το επόμενο encounter που θα βρούμε. Πραγματικά ελπίζω τουλάχιστον να εμφανούμε τυχεροί σε κάποιο encounter, ρε φίλε. Το Klinglang δεν καταλαβαίνει τίποτα. Έλα το static. Δεν το υπολόγισα καθόλου. Σίζο και Μαρουάκ.
Αυτό ίσως είναι θέμα. Ναι. Όχι! Χριστός και Παναγία. Αν ήξερα ότι φεύγεις τόσο εύκολα με Razor Leaf. Κάθε εκπαιδευτή πρέπει να ερχόμαστε πίσω στο Pokémon Center, οπότε καταλαβαίνετε πόσο δύσκολες μάχες είναι. Πραγματικά είναι πιο δύσκολες από τον Blue. Αλλά μέχρι τώρα τα πάμε καλά. Μόλτρες με αρίαντος. Κοιτάξτε Sprite, είναι πολύ όμορφο. Αλλά με το Scary Face μόνο δεν κάνεις τίποτα φίλε. Πήγε για τρία Scary Face. Okay. Η AI μερικές φορές είναι τραγική στα Pokémon παιχνίδια. Lavitar και Dusknoir. Φεύγεις γρήγορα. Graveler. Τώρα και εσύ νομίζω είσαι super, είμαστε super effective. Ωραία. Και μας μένει ο τελευταίος, πρώτο τελευταίος τρίτ. Ω, Gardevoir με Γκέραντος. Πανέμορφο Pokémon, το θέλω. Θα το ήθελα στην ομάδα μου. ...881 XP points. Gigant Drain, φέρτο. Στη θέση του Sand Attack νομίζω, αν και μας βοήθησε το Sand Attack. Και Roost. Αν και έχουμε Gigant Drain, θέλουμε Roost. Στη θέση του Gigant Drain, ναι. Normal Gem, δώστε μου κάτι χρήσιμο ρε. Δώστε μου κάτι χρήσιμο. Rapidash με Slowbok. Οκ, φεύγεις. Kyogre με Execute. Να και ένα Sprite. Δεν το περίμενα. Ωραία παιδιά. Τα καταφέραμε. Τα καταφέραμε. Και τώρα. Καινούριο route. Καινούριο Pokémon το οποίο είναι ένα third week. Είναι grass type πάλι. Μας κυνηγάνε τα grass type. Και πώς να το πιάσω τώρα ρε. Πώς να το πιάσω. Sleep powder δεν νομίζω να μπορούμε να το να βάρεσουμε sleep powder πάνω του, οπότε μόνο με Pokeballs. Μόνο με Ultra Ball. Ίσως καλά δεν πιαστεί με Ultra Ball. Δεν νομίζω να καταφέρουμε με Pokeball. Αν και έχουμε 29 Pokeball αλλά κοιτάξτε τώρα να δείτε. Ανέβασε αρκετά τον defense βέβαια, αλλά δεν νομίζω πάλι να μην το σκοτώνουμε. Έλα, ήταν τόσο κοντά. Έλα ρε, third week. Σε παρακαλώ δηλαδή. Υπάρχει και το ενδεχόμενο να
να το κάνω να κάνει strangle. Αλλά δεν ξέρω αν είναι σοφό. Αλήθεια τώρα. Το λοιπόν, θέλουμε. Το attack σου είναι υψηλό. Βασικά είναι το. Είναι και το χαμηλότερο μας. Δεν ξέρω το Thundershock. Νομίζω το Rock Smash. Θα πάω για Rock Smash, παιδιά. Θα δοκιμάσω βασικά ακόμη μία. Και πάω για Rock Smash. Μπα, δεν του κάνει τίποτα. Τόση ώρα μπορούσα. Τόση ώρα μπορούσα να το. Το πάρω σε low HP και δεν το έκανα. Φοβόμουν τη διαφορά των level. 7 level με 23. Εντάξει, άμα το πιάσαμε είμαστε καλοί. Third week λοιπόν. Βράδιασε μέχρι να το πιάσουμε. Δεν ξέρω όμως αν πρέπει να κάνω fusion τώρα ένα steel type με έναν grass type. Οκ, αν γίνει τορτέρα γίνει και ground, δεν ξέρω τα types πως θα πάνε. Αλλά τώρα steel και grass δεν είναι τόσο καλή ιδέα, νομίζω. Όπως και να έχει, θα συνεχίσουμε μέχρι να φτάσουμε στη μίστη και βλέπουμε. Μα δεν έχω strength. Κάτσε. Route 24 είναι αυτό. Και εδώ επίσης Route 24, έτσι. Εδώ όμως μου βγάλε Route 25. Route 24. Οπότε εδώ μπορούμε να πιάσουμε κάποιο Pokémon αν υπάρχει κάποιο. Κάποια grass περιοχές ή κάπου να κάνουμε rocks μας. Θα παίρνει και level το. Ω, Λουκάριο με Metang. Όχι, όχι, όχι. Όχι, δεν θα παίξουμε αυτό το παιχνίδι τώρα. Power Up Punch. Παριέμαι να πάω πίσω στο center. Ας δοκιμάσουμε την τύχη μας με αυτό το item εδώ. Bulpa Time. Αλήθεια τώρα. Ω, καλά. Ναι, παιδιά, βάρεσε τον εαυτό του τρεις φορές συνεχόμενες. Δεν ξέρω αν το είδατε. Άντε. Μάκνορο. Έχουμε υψηλό defense και special defense, οπότε δύσκολα θα πέσει. Αλλά μπορεί και να πέσει, οπότε ας μην λέμε μεγάλα λόγια. Thundershock εδώ, Pidgeotto με Milotic. Ο Χριστός και η Παναγία, τι είναι αυτό. Sceptile με. Με Kingler. Όμορφο Pokémon. Και φαίνεται αρκετά OP. Αλλά έπεσε εύκολα. Τσέστον Μπέρι. Α, ναι, δεν μπορούμε να βαρέσουμε.
Ωραία, ρε, πήραμε και εμείς ένα paralyzed. Να μην έχουμε κάποιο παράπονο, ξέρω εγώ. Μιαούθ με. Τι ηλίθιο. Πολλούς εκπαιδευτές έχει και πρέπει να πάω πίσω στο center, μισό. Δεν μένω μέσα. Δεν μένω μέσα με το Ember σου. Μας υπακούει. Μας ξεγέλασε, δεν μας υπακούει. Απλά έτυχε να ανεβάζω, να βαρέσουμε δύο συνεχόμενα πεκ. Νομίζω είναι η τελευταία μάχη αυτή. Οπότε ίσως να μην χρειαστεί να πάμε πίσω. Νιούμε αλλά καζά. Και αυτό είναι όμορφο. Κλίνσκο, φεύγει και αυτό. Razor Wind. Μπα, δεν νομίζω. Εντάξει, είναι το Klingling, πήρε τη θέση του... Ξελίσσεται και το Third Week. Πήρε τη θέση του Doctrio. Μας κουβαλάει δηλαδή, αλλά οπότε πω αυτό το πράγμα... Πάντα χάνουμε αυτό το Pokemon, οπότε... Δεν λέω τίποτα. Εσένα πώς δεν σε πολέμησα πριν, εξήγα μου. Πώς σε απέφυγα πριν και δεν σε πολέμησα. Ίσως μαζέψαμε και λεφτά, είχα πριν λεφτά γαμώτο και τα ξόδεψα στις Pokeballs. Να μπορέσουμε να πάρουμε και ένα Wonder Trade Ticket. Αλλά ποιο θα... Κι όμως θα στείλουμε. Είναι καλά και τα τέσσερα πόγια μας. Αλλά θα μας στείλουν Fusion. Ναι, νομίζω τώρα απέφυγα τους άλλους δύο. Το range, φίλε μου, δεν κάνει τίποτα. Vaporeon και... Donphy. Ωραία. Α, και εδώ βρέχει. Καταιγίδες. Δεν θυμάμαι να φτάσαμε εδώ. Δεν φτάσαμε εδώ στην προηγούμενη μας προσπάθεια. Ελπίζω να μην έχει κάποιο fight. What do... Ναι. Είναι στο εισιτήριο για το πλοίο. Πάνω εδώ τι έχει. Έχουμε ένα PC. Οπότε δεν έχουμε τίποτα άλλο. Να κάνουμε. Μπανάνα. Κολυμπήσουμε δεν μπορούμε. Ναι, ξέχασα ότι εσάς δεν σας πολέμησα. Βλέπετε το Πάλκια εκεί. Εδώ το Πάλκια πρέπει να φύγει όπως και δίποτε. Πραγματικά αν χάσω Pokemon τώρα για αυτόν τον λόγο. Ωραία.
Φανταστείτε να μείνουν έτσι και να παγιδευτούμε εδώ για πάντα. Απλά κάντε το εικόνα. Thunderstorm. Μπορούμε να βρούμε... Δεν έχω headpad όμως. Δεν ξέρω αν μπορείς να κάνεις headpad εκεί. Λοιπόν, χυλάρουμε. Πάμε να πουλήσουμε κάποια πράγματα νομίζω. Μόνο Thunderstone βασικά μπορούμε να πουλήσουμε. Αλλά δεν θα το κάνω. Τώρα να πάω πολεμήσω με τη Misty. Είναι... Δεν θα την αφήσω για το επόμενο επεισόδιο. Πάμε τώρα. Δεν νομίζω να έχει πολλές μάχες. Δεν έχω πάρει όμως potion και τα λοιπά. Να σπάρουμε λίγα γιατί ναι, αν καταφέρω και μπω μέσα στο Mart. Πάρε 5 potion ξέρω εγώ, πάρε ακόμη 8 pokeballs. Όχι πως θα πάρουμε τα pokeballs της Misty αλλά θα ξεχάσω για το επόμενο επεισόδιο να αγοράσω. Ωραία. Ναι, είμαστε ένα new face. Δύο Pokémon. Πάντα το ξεχνάω αυτό. Klinglang. Και Ivysaur. Ή Vipa τώρα. Βασικά το Vipal νομίζω πως λέγεται, δεν μας υπακούει, αλλά είναι 27 level. Είναι Grass και Fire, Fire και Grass καλύτερα. Οπότε δεν έχει τόσο μεγάλες αδυναμίες, νομίζω θα πάω έτσι. Και σε παρακαλώ Misty να είσαι εύκολος αντίπαλος. Slowbro και Caputo. Ωραία. Ναι. Και το τελευταίο σου είναι να μείνω μέσα. Δεν ξέρω τι Pokémon είσαι. Είσαι Gardevoir σίγουρα. Το Protect δεν θα σε σώσει. Και νικάμε και τη Misty πολύ εύκολα. Υπερβολικά πολύ εύκολα. Oh, μας έδωσε, ναι, μας έδωσε ticket για το... για Wonder Trade. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν έχουμε κάποιο πρόγραμμα να κάνουμε... να δώσουμε για Wonder Trade. Ίσως τώρα που έφυγε αυτός, μπορώ να πάω... Δεν θέλω μάχες. Ivysaur με chance. Δεν θέλω μάχες, απλά θέλω να... να δω... Α, δώσαμε και το γράμμα, είναι αυτή σε αυτό που πρέπει να δώσουμε το γράμμα, okay. Λοιπόν, καινούργια περιοχή. Route 5. Και είναι Fusion, δεν το παίρνουμε. Εμείς παίρνουμε μόνο κανονικά Pokémon, έχω πει. Το οποίο είναι έναν Dusclops. Τον Dusclops μου κάνει.
και μου κάνει για fusion και όχι για να το, για να το κάνουμε trade. Και ίσως ήρθε η στιγμή το, το Ivysaur να πάρει το fusion που περιμέναμε στα τελευταία δύο επεισόδια τουλάχιστον. Θα κάνουμε το fusion και θα κλείσουμε κάπου εδώ το επεισόδιο, παιδιά. DNA. Πλάκα πλάκα μαζέψαμε Pokemon. Ivysaur και Dusclops. Και θα σε Grass Ghost in Ghost Grass. Δεν ξέρω το fusion πως θα φαίνεται. Πάτε πάμε, μου κάνει περισσότερο το ghost grass. Okay. Sit back on poem. Και overgrow. Adamant. Όχι. Γιατί θα κάνουμε combine Nightshade στη θέση του Rock Smash. Disable δεν το θέλουμε. Astonish επίσης δεν το θέλουμε. Ούτε τούτο. Okay. Τι κάτι έκανα ή όχι? Λοιπόν παιδιά, αυτό είναι το σημερινό επεισόδιο της σειράς Pokémon Infinite Fusion. Κάντε ένα like αν σας άρεσε, αφήστε κάποιο σχόλιο και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε, καλά να περνάτε. Γεια σας.